Ένα άλλο αγόρι που διαπρέπει στις πισίνες. Όχι μόνο ο Κωνσταντίνος από την πισίνα, αλλά και ο Μάριος Καπότσης. Βέβαια είναι Ολυμπιονίκης. Έλαβε το ασημένιο μετάλλιο στην Ολυμπιάδα του Τόκιο. Και εγώ βρέθηκα σε μια πολύ σημαντική για αυτόν στιγμή, Φέη μου, τη στιγμή που παραχωρεί το ασημένιο του μετάλλιο, όπως βλέπετε, στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθηνών. Mm. Βρεθήκαμε εκεί. Μας λέει βέβαια και για την εικόνη μεταξά. Είναι η πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη μετά το γάμο τους. Για την Κωνσταντίνα μίλησε. Φυσικά. Κωνσταντίνα τι λέει. Α, λέω κι εγώ. Αυτή η Κωνσταντίνα. Και ο Λευτέρης. Πάμε. Πολύ χαρούμενο σήμερα. Είναι μεγάλη η τιμή. Αυτό το μετάλλιο αξίζει στην Ελλάδα. Ένα μετάλλιο που πήραμε όλοι μαζί, με πολύ κόπο. Και είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά που ήρθα να το βάλω στο κομμάτι της ιστορίας. Το πίστευες όταν ήρθε αυτή η διάκριση? Αυτό ήταν όνειρο να πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Από προσωπικό δικό μου όνειρο σίγουρα. Τώρα να φτάσουμε και τόσο ψηλά, το ονειρευόμασταν. Οπότε ο Walt Disney είχε πει: αν ονειρευτείς, μπορεί να το κάνεις. Στερήθηκες πολλά πράγματα για να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο που είσαι σήμερα? Σίγουρα στερείσαι πολλά πράγματα, απλά γεμίζεις από άλλα συναισθήματα, τα οποία στο υπερκαλύπτουν αυτό. Δεν πήγες ποτέ μια εκδρομή? Δεν πήγα, γιατί χάναμε τις προπονήσεις, οπότε έπρεπε να βάλουμε προτεραιότητες. Πώς νιώθει καλά ένας αθλητής σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή θέλει τη στήριξη? Πάνω απ' όλα είναι η οικογένεια. Είναι μια θεμελιώδης αξία που στον αθλητισμό βοηθάει πάρα πολύ. Εγώ είμαι τυχερός γιατί έχω και τον αδερφό μου. Πολύ καλούς φίλους, τους γονείς μου και την Κωνσταντίνα φυσικά, το Λευτέρη, τη Ζόζα, όλους τους ανθρώπους που με στηρίζουν. Ο γάμος ήρθε σχετικά σε νεαρή ηλικία στη ζωή σου, στα 30. Είναι αιτία και ο αθλητισμός ότι θες αυτή τη σταθερότητα στη ζωή σου? Σίγουρα παίζει ρόλο ο άνθρωπος, είναι τυχερά αυτά. Πάντα το είχα στο μυαλό μου ότι θέλω να κάνω οικογένεια νωρίς. Ήταν εύκολο να πείτε ότι παντρευόμαστε? Ταιριάξαμε από την αρχή. Εγώ δεν τη βλέπω έτσι όπως παρουσιάζεται και η Κωνσταντίνα. Είναι διαφορετικό το τι περνάς μέσα στο σπίτι από ότι παρουσιάζεται έξω. Είναι πολύ αληθινή. Απλά ξέρεις, καμιά φορά αυτό το αληθινό παρεξηγείται κιόλας. Είχες σκεφτεί γνωρίζοντας την Κωνσταντίνα ότι και η αναγνωρισιμότητα θα είναι ένα κομμάτι τη ζωή σας πια? Φυσικά, φυσικά. Εντάξει. Δεν με ενοχλεί αυτό. Απλά ξέρεις, μπορεί να βάζεις τα όρια σου άμα θες. Όλοι το ξέρουν αυτό. Και πώς κυλάει ο έγκαμος βίος τώρα που τον βιώνεις αυτούς τους μήνες? Το ίδιο πράγμα είναι, δεν άλλαξε τίποτα. Ούτως ή άλλως ζούσαμε από πριν, οπότε μια χαρά. Πώς γνωριστήκατε με την Κόνη? Είχα φτιάξει ένα social dating app και το είχα βάλει το 2019 στα Mad Awards, πίσω από το act της και της Γαρμπή. Σαν χορηγός είχα μπει, ας πούμε. Και εκεί είδα την Κωνσταντίνα πρώτη φορά και έτυχε να την ξέρει μια φίλη μου και έτσι την γνώρισα. Όταν την είδα από κοντά, μου άρεσε και ναι. Την κυνήγησα λίγο. Ήτανε κεραυνοβόλος δηλαδή? Όχι τόσο, εντάξει, από μεριάς της. Ναι. Ναι, ναι. Τελικά όμως τα κατάφερες, γιατί έχει πει ότι από το πρώτο καιρό είπε ότι είσαι ο άντρας της ζωής της. Εντάξει, για να το είπε. Λευτέρης Πανταζής. Ναι. Θέλω να μου πεις πώς είστε παρέα. Αδυναμία. Συνήθως όταν μιλάνε όλοι για τον Λευτέρη λένε πόσο καλός άνθρωπος είναι, πόσα χρόνια τραγουδάει, διασκεδαστής, αλλά κανένας δεν λέει την τεράστια αξία του σαν τραγουδιστή, σαν φωνή. Και ο Λευτέρης είναι τεράστια παρακαταθήκη. Καλέ, τι ωραία συνέντευξη. Καλώς ωραία τα είπε. Και τι λέει, δεν της άρεσε και πολύ. Α, εντάξει. Καλός γαμπρός. Γαμπρός από σπίτι. Καλός γαμπρός, συγγνώμη που το λέω έτσι. Αλλά σέβεται πάρα πολύ όλη την οικογένεια και την Κωνσταντίνα. Έχει, ρε παιδί μου, σεβασμό. Ανέφερε τη Ζόζο, ότι με στήριξαν, ήθελε να πει όλα τα ονόματα, να πει κάτι ουσιαστικό και πιο σταθερό και σοβαρό για τον πεθερό του. Να μην μείνει σε αυτό που λένε όλοι, όπως ο ίδιος είπε. Θα σας πω κάτι. Εγώ εκείνο το διάστημα είχα στην εκπομπή την Κόνη. Βέβαια, είχαμε κάνει και κάποιες αλλαγές. Αλλαγές γίνονται πάντα. Είναι ένα. Εγώ τη λατρεύω την Κόνη. Κάτι υπονοεί κάτι τώρα. Να καταλάβω. Να πάρω το τσάι μου και να φύγω. Πάμε παρακάτω, κυρία Σκορδά. Πάρε τον πόθο σου και φύγε. Εγώ λέω την αλήθεια. Όταν θα τοποθετηθώ, θα πω την αλήθεια. Δεν μπορώ να κάνω μία παρένθεση. Σε πειράζω λίγο. Γιατί το ξέρω και μου αρέσει. Έχω υπάρξει με τον Ουγγαρέζο. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τη σοκολάτα πάνω μου. Μην που το χάρη. Μην αρχίσουμε να την μπλοκάρει. Τώρα καλέ. Από πάντα μάλλον. Αγάπη. Δεν είχατε έρθει μια φορά μαζί σα, είχα στην εκπομπή. Μια φορά και ένα καιρό ήταν. Τι λέει?
ας πούμε, μια φορά τέλος και πάντων, μην με πάτε αλλού. Τι έλεγα. Α, ήταν πάρα πολύ καλό παιδί η εικόνη, πάρα πολύ εργατική. Και επαγγελματίας φοή, ε. Παιδιά, είναι μια εικόνα στο Instagram, γιατί αυτό σαρκάζεται, δεν την νοιάζει να είναι πάντα, ξέρεις, με φίλτρα και όπως πρέπει. Ναι. Της αρέσει να τσαλακώνεται, αλλά πάρα πολύ συνεπής την ώρα της, στο τι θα κάνει. Εγώ δηλαδή την εκτίμησα, πολύ την εκτίμησα, πρώτον. Και δεύτερον, ήταν τρελά ερωτευμένη με τον Μάριο. Και μου επιτρέπετε τώρα να πω κάτι, γιατί τα παιδιά έχουν παντρευτεί και είναι μια χαρά. Κάποια στιγμή φέρνουμε στην εκπομπή μια κυρία, η οποία μας την έφερε εσείς η Καλίνη, νομίζω ποιος την έφερε, εσείς ή τα φιλιά μου. Η οποία έκανε, δεν ξέρω, έβλεπε το μέλλον, καθάριζε τις ενέργειες, τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Και λέει ότι της πιάνει την ενέργειά της και ουσιαστικά υπονοεί ότι θα χωρίσει. Παπανάθεμα. Πολύ προφέσιο. Και παθαίνει. Δεν το είπε, το είπε πιο. Και παθαίνει η εικόνη. Καράκουλη. Ναι, επηρεάστηκε το κορίτσι και στεναχωρέθηκε πάρα πάρα πολύ. Δεν βγήκε αληθινή η κυρία, δεν τα φιλιά μας, δεν πειράζει. Να τη βρούμε. Ναι, αλλά πολύ ερωτευμένη. Ήθελε να μείνει με αυτόν τον άνδρα για μια ολόκληρη ζωή. Και την κέρδισε ο άνθρωπος. Το πάλεψε, την κέρδισε, ναι, τον ήθελε. Ναι, ο Καβότς τον έχει τον τρόπο του πάντως. Γιατί όλη αυτή η εικόνα εμένα τώρα σαν μαμά αγοριού, άμα μίλαγε έτσι καλός γαμπρός, η νύφη μου, ναι, στη τηλεόραση, θα χαιρόσουν. Χαλάλη σου αγάπη μου και ένα λάθος. Και λες, λέει μαμά αυτόν πάρε, αυτόν πάρε, καλός αυτόν πάρε. Ποτέ, να είναι πάντα καλά, γερή και τυχερή.